αναλάβει το λόγο ο πρώτος ομιλητής μας, ο γνωστός όλους μας πατήρ Γεώργιος Μιλαδινός, διδάκτορ θεολογίας και φιλοσοφίας, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Θα μας αναπτύξει το θέμα ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, το κατακινδυνευόμενο, το κινδυνευόμενο και το προκείμενο. Ναι, το σημειώνω αυτό. Να το πω για όλους τους ομιλητές, δύο λεπτά πριν λήξει ο χρόνος τους, θα τον ενημερώνω. Γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να είμαστε συνεπείς με το πρόγραμμα. Και αν κανείς ξεφύγει από τα δύο λεπτά, θα τον διακόπτω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εδε συμβολογιώσατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου. Εδε συμβολογιώσατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό το οικονομικό μας πρόβλημα είναι πρώτιστα πνευματικό. Συνδέεται δε με την αποδυνάμωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, κύριο συστατικό της οποίας είναι η Ορθοδοξία. Χαίρομαι που μου ανετέθη η παρουσίαση της δυναμικής που ανέπτυξε η Ορθοδοξία στην διαμόρφωση και ιστορική συνέχεια του πολιτισμού μας. Πολιτισμός είναι η πραγμάτωση του περιεχομένου της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό ενσαρκώνεται και αποτυπώνεται στο περιβάλλον του, το οποίο έτσι διαμορφώνεται σύμφωνα με την κουλτούρα, την καλλιέργεια δηλαδή της ψυχής. Ορθά ο Άρνολντ Τόινμπι είπε ότι η ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής. Η πολιτιστική δημιουργία ενός έθνους είναι καρπός της συλλογικής ψυχής, του συλλογικού φρονήματός του. Από τον κανόνα αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί το δικό μας έθνος. Ο ελληνικός πολιτισμός καταξιώθηκε σε παγκόσμιο αγαθό και μορφωτικό θησαυρό της οικουμένης. Στην ιστορική διαμόρφωση του πολιτισμού μας υπάρχει πνευματική συνέχεια. Θεμελιακό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι, κατά τον κλίμαντα τον Αλεξανδρέα, η ζήτηση της αληθείας, που οδήγησε ιστορικά στην ένωση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό, της ελληνικότητας δηλαδή με την Ορθοδοξία, ως αυθεντική χριστιανικότητα. Η ένωση αυτή, η θεανθρώπινη στην ουσία της, παρήγαγε τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, τον πολιτισμό των ηρώων και των Αγίων μας. Η ελληνική εκκλησία ήδη από τον 2ο-3ο αιώνα αναδείχθηκε σε παράγοντα και φορέα του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας, της παιδείας, της τέχνης, του λαϊκού βίου κλπ. Που μεταλαμπαδεύτηκε και σε όλους τους ορθοδόξους λαούς στα όρια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην προχριστιανική και στην χριστιανική εκδοχή της αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης. Οι λαοί την καλούνται ολόκληροι με όλη την κοινωνική δομή τους στο κυριακό σώμα. Αυτό συνέβη και με το ελληνικό έθνος, το οποίο βαθμιαία εισήλθε ολόκληρο στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, μεταμορφώνοντας τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές και εκφράσεις του με την αναγέννησή του στους κόλπους της. Κύριο στοιχείο του Ορθοδόξου πολιτισμού είναι η ζήτηση χάρης, λόγω της πίστεως στην ανάγκη της χάρης για την πραγμάτωση του ανθρώπου ενδοϊστορικά και αιώνια. Ο Ορθόδοξος Έλληνας, αυτό σημαίνει Ρωμιός, ζει μόνιμα με την αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου στη ζωή του και με την προσδοκία του θαύματος, το οποίο είναι η εγκυρότερη επιβεβαίωση της Θείας Παρουσίας. Στην ελληνική γλώσσα η αξία ή απαξία του ανθρώπου προσδιορίζεται με βάση την θεόνομη σχέση. Έτσι λέμε θεοφοβούμενος ή αθεόφοβος, θεοπαίχτης. Λέμε επίσης δεν έχει Θεό μέσα του, διότι η ενίκηση του Θεού ισχύει στην συλλογική λαϊκή συνείδηση ως στοιχείο καταξίωσης του ανθρώπου. Έτσι αποβαίνει ο ορθόδοξος πολιτισμός βίωση της προτεραιότητας του προσώπου ως ετερότητας, το άλλο δηλαδή, και ελευθερίας στα όρια όμως της εν Χριστώ κοινωνίας. Η εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος αποτελεί μια πλευρά της ιστορίας του πολιτισμού της χώρας μας.
όλα τα πολιτισμικά αγαθά μας εξελίχθησαν υπό την επίδραση του χριστιανισμού, της πίστεώς μας. Οι μορφές και εκφράσεις του ελλαδικού πολιτισμού έλαβαν περιεχόμενο χριστιανικό, ακόμη και όλες οι επιβιώσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η Εκκλησία άλλωστε χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της Ελλάδος τις πολιτιστικές εκφράσεις για την εκχριστιάνιση του λαϊκού βίου. Καρδιά του ελληνικού πολιτισμού έγινε η δύναμη του φωτισμού και της θεώσεως. Ό,τι συνεχώς χαρακτηρίζεται εκ των υστέρων πολιτιστική δημιουργία δεν είναι για μας παρά φανέρωση της ημωμένης μέσα στην χάρη του Θεού ελληνικής υπάρξης. Η ιστορία της ελληνικής εκκλησίας έγινε σημαντικότατο κεφάλαιο της ιστορίας του ελληνισμού και σπονδυλική στήλη της εθνικής επιβιώσεως και διαχρονικής παρουσίας. Εκκλησία και εθνικός ελληνικός βίος. Η αναγεννητική διασύνδεση ελληνισμού και χριστιανισμού υπήρξε ευεργετική για το ελληνικό έθνος, το οποίο μέσα στη νέα αυτή συζυγία του με το Ευαγγέλιο του Χριστού απέκτησε στην ιστορική του πορεία μια νέα ταυτότητα, συνεχίζοντας τη μεγαλουργία του, της αρχαίας Ελλάδος, με ένα νέο τρόπο και έκφραση. Κατά τον αείμνηστο ιστορικό διδάσκαλό μας Γεράσιμο Κονιδάρη, η μετέρα Εκκλησία, εκτός της γλώσσης και του δικαίου, αποτελεί τον πλέον ζωντανό σύνδεσμο του δυσχυλιετούς εν διορθοδοξία παρελθόντος της Ελλάδος μετά του παρόντος. Τέλος του παραθέματος. Η θρησκευτική και εθνική ενότητα των Ελλήνων εξασφαλίζεται με την αδιατάραχτη εκκλησιαστική συνέχεια, κυρίως σε μη ομαλές ιστορικές περιόδους του γένους, όπως η δουλεία. Το λεγόμενο ότι η εκκλησιαστική κοινωνία λειτουργεί ιστορικά ως κυβωτός του έθνους συνιστά ιστορική πραγματικότητα, μη επιδεχόμενη αμφισβήτηση. Το έθνος σώζεται κυριολεκτικά μέσα στην Εκκλησία Ορθοδοξία και γι' αυτό οι όροι «τουρκεύω» ή «φραγκεύω» στις περιπτώσεις αλαξοπιστίας δεν σημαίνουν μόνο αλλαγή θρησκευτικού αλλά και εθνικού φρονήματος, δηλαδή αφελληνισμό. Αυτό όμως δείχνει την συνείδηση ταυτίσεως εθνικού και εκκλησιαστικού φρονήματος, η απώλεια δε του Δευτέρου ως θεμελιώδους ψυχογραφικού στοιχείου επιφέρει και την απώλεια του πρώτου. Και αυτό ισχύει σε κάθε εποχή. Στα όρια της εκκλησιαστικής κοινωνίας, το ορθόδοξο αίσθημα στον ελλαδικό χώρο εναρμονίστηκε ιστορικά με την συνείδηση της καταγωγής. Έτσι, το εθνικό φρόνημα ως Ελληνορθοδοξία σώζεται διαχρονικά στον εκκλησιαστικό χώρο. Μέσα στον εκκλησιαστικό σώμα λειτουργεί σε όλη τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο η ελληνική εθνική μας συνείδηση, εναρμονιζόμενη με την ευρύτερη υπερφυλετική συγγένεια, την Ρωμαϊκή, με ακατάλητο ενωτικό σύνδεσμο την χριστιανική πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη. Βασικός όμως παράγων του πολιτισμού μας απέβηκε η διαφοροποίηση στην πορεία του χρόνου της Δύσεως από την Ορθόδοξη Ανατολή. Η συνειδητοποίηση μέσω πατερικών μορφών όπως ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Εφέσου Ευγενικός ή οι Πολυβάδες Πατέρες της Καθολικής Αλλοτριώσεως της Χριστιανικής Δύσεως, προέκυψε χριστιανισμός άλλου είδους, και ο παρατηνόμενος αντιδυτικισμός εντός εισαγωγικών της ησυχαστικής ανθενωτικής παραδόσεως συνέβαλε στην συνεχή αφύπνιση της συνειδήσεως του ελληνικού έθνους για την ιδιαιτερότητα και πολιτιστική αυθυπαρξία του ελληνισμού από τον 8ο αιώνα ως σήμερα. Αν δε η Εκκλησία υπήρξε πάντοτε πολύτιμο καταφύγιο του εμπερίστατου έθνους του γένους, οι μονές, λειτουργώντας ως κολυμβήθρες συνεχούς αναβαπτισμού, υπήρξαν και υπάρχουν μόνιμα πηγή συνοχής εθνικής
και άμβληση σπαντίων δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να κατανοηθεί και ερμηνευθεί η γένεση και εκκλησιαστική συντήρηση της μεγάλης ιδέας του γένους έθνους μας, η οποία όμως δεν έχει μόνο εθνικό χαρακτήρα, στενό δηλαδή, αλλά τελικά ταυτίζεται με την οικουμενική εν Χριστώ αποστολή του γένους μας. Το υπόβαθρο της μεγάλης ιδέας δεν είναι επεκτατικό, πολιτικό, αλλά πνευματικό, εκκλησιαστικό, ως όραμα της ενότητας της πίστεως και εν Χριστώ κοινωνίας. Είναι η συνείδηση της οικουμενικής ευθύνης και αποστολής της του Ορθοδόξου Ελληνισμού, αλλά και μόνιμο χρέος του Ελληνισμού ως φωτιστού της Οικουμένης. Η συναισθηματική σύνδεση του γένους με την πόλη των Ελλήνων, την Κωνσταντινούπολη, Νέα Ρώμη, απόλυτο στόχο κάθε αναθερμάσεως του μεγάλο ιδεατισμού του, στην πλατιά λαϊκή συνείδηση δεν μπορεί να λάβει ποτέ νοηματοδότηση φιλετική, ρατσιστική, αλλά εκείνη που είχε στη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας ως τον 19ο αιώνα, στη συνείδηση των κολυβάδων και των πνευματικών του τέκνων, νόημα δηλαδή εκκλησιαστικό και γι' αυτό οικουμενικό. Έτσι κατανοείται και η αστασία στην παρουσία του Ράσου στους αγώνες του γένους έθνους για την ανάκτηση ή διατήρηση της ελευθερίας μας. Η Ελληνική Επανάσταση του 21, πνευματικά και πολιτικά, σε μεγάλο μέρος υπήρξε έργο της Εκκλησίας. Πρωταρχικός βέβαια στόχος του Ορθοδόξου κλήρου δεν είναι η διάσωση της ιστορικής διαστάσεως του έθνους, αλλά η ένταξή του στο κυριακό σώμα για την εν Χριστώ ολοκλήρωσή του. Επειδή όμως η εξωτερική ελευθερία συνάπτεται στην Ορθοδοξία με την εσωτερική ελευθερία, την απελευθέρωση της καρδιάς από τη δουλεία των παθών, η Εκκλησία διασώζει μόνιμα μια θεολογία ελευθερίας που νομιμοποιεί την ηγετική παρουσία του κλήρου και στους ιερούς αμυντικούς και απελευθερωτικούς εθνικούς αγώνες. Ακριβώς δε τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως εδικαίωσαν τον χαρακτηρισμό της Εκκλησίας μας ως Εκκλησίας της Αναστάσεως, υπογραμμίζεται και από τους ξένους. Η Ορθόδοξη πίστη και η δυναμική της στη συνείδηση του έθνους αποτελεί και σήμερα τον ισχυρότερο και βαθύτερο δεσμό που στηρίζει την ενότητά του. Στον εκκλησιαστικό δε χώρο σώζεται πάντα και σήμερα ο αγνότερος πατριωτισμός, παρά τα φαινόμενα που προβάλλονται. Η ζωή και το πνεύμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαμορφώνουν επί αιώνες την ελληνική κοινωνία, ασκώντας ευεργετική επιρροή σε αυτήν, κυρίως μέσω της λατρείας, στην οποία λατρεία διαπλάσσεται κυριολεκτικά η ζωή και η συνείδηση του λαϊκού σώματος. Το Ορθόδοξο ήθος μορφώνεται στα όρια της λατρείας, διαποτίζοντας την συλλογική ελληνική ύπαρξη. Το λαϊκό ήθος είναι στην ουσία του ευχαριστιακό, ως οργανική συνέχεια της λατρείας, λειτουργία μετά την λειτουργία, ως αγώνας για την μεταμόρφωση της σωματικότητας και υλικότητας, εις θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, και της καθημερινότητας σε λατρεία αγάπης, αμοιβαιότητας, θυσίας. Εδώ εντάσσεται το ελληνικό φιλότιμο. Η Εκκλησία εξασφάλιζε κοινωνικά το πλαίσιο αναπτύξεως σύνολης της ζωής στη λειτουργική της σύναξη, η οποία συνήθως περιλαμβάνει οριακά όλο το χωριό, όλη την κοινότητα. Η ενορία στην αγροτική προπάντων κοινωνία διασώζει ακόμη το Ορθόδοξο ήθος ως καθολική στάση ζωής. Η ενοριακή λατρευτική σύναξη είναι η μόνη που δεν διακόπηκε ποτέ στην πορεία του γένους έθνους μας. Η λατρεία όμως Ορθόδοξα δεν μένει ποτέ απλή θρησκευτική έκφραση, αλλά είναι προπάντων κοινωνικό γεγονός. Τα εκκλησιαστικά μυστήρια, βάπτισμα, γάμος, ευτέλειο, αλλά και η νεκρόσυνος ακολουθία, η παιδεία, όπως και τα εκκλησιαστικά πανηγύρια στις μνήμες των Αγίων, ασκούν κοινωνική δυναμική ως φυσικές και αβίαστες λαοσυνάξεις. Τα λείψανα των Αγίων με την αυθαρσία και τα θαύματά τους ασκούν μόνιμη πνευματική επιρροή στο λαό,
ως και οι γνωστές, ως θαυματουργές Άγιες εικόνες. Αυτό έγινε και στη Ρωσία πρόσφατα. Γι' αυτό τα ιερά προσκυνήματα αποβαίνουν σημαντικοί παράγοντες ενότητας στο έθνος, σε μια βάση μάλιστα καθολικά αστασίας. Οι εκκλησιαστικές πανηγύρι σε ναούς λαοφιλών Αγίων, με πανορθόδοξη ακτινοβολία μάλιστα από την Παναγία, Πίνος, Σουμελά, Άγιον Όρος, Εκατονταπλιανή, Προυσιώτισσα ή ο Άγιος Δημήτριος, Θεσσαλονίκη, οι Άγιοι της Επτανήσου Σπυρίδων Γεράσιμο Διονύσιος, ο Άγιος Νεκτάριος στην Έγινα κλπ. Λειτουργούν εθνικά και πανενωτικά ως ουσιαστικός ενοποιητικός παράγοντας ακόμη και στην εποχή μας. Ιδιαίτερα δε οι μονές ως μόνιμα προσκυνήματα του λαού συντελούν στην διαρκή θέρμανση του φρονήματος με την πνευματική προσφορά τους, εξομολόγηση, πνευματική καθοδήγηση, αυτό είναι το μοναστήρι, όχι τα άλλα που λέμε συνήθως, παίρνοντας τις εξαιρέσεις ως κανόνα. Με την διδασκαλία, ιδίως την περίοδο της δουλείας, κρυφό σχολείο που είναι ιστορική πραγματικότητα σε μια άλλη μορφή, όχι όπως ο θρύλος τη θέλει. Με τις συλλογές χειρογράφων και εντύπων γίνονται επιστημονικά κέντρα και τη συντήρησή τους σε βιβλιοθήκες, αναγνωριζόμενες καθολικά ως ανεκτήμητα θησαυροφυλάκια της ανθρώπινης σοφίας. Η κοινωνική όμως δυναμική της Εκκλησίας είναι δυνατόν να εκτιμηθεί και στατιστικά, ποσοτικά, με τη μελέτη των βασικών εξωτερικεύσεων του λαϊκού πνεύματος, παραδόσεις, παραμύθια, έθιμα, συνήθειες, που αποτυπώνουν την ηθικοθρησκευτική συνείδηση και θεόνομη έκφραση του λαού μας. Η Εκκλησία εξάλλου μερίνει σε μέσω φωτεινών εκπροσώπων της την διαρκή και ζώσα επικοινωνία με το λαό. Προσέξτε, τον 16ο αιώνα ανταποκρίθηκε η Εθναρχία μας στην Αποστολή της και ενώ στην λατρεία διατηρήθηκε η καθιερωμένη γλωσσική μορφή, μόνιμος σύνδεσμος με την παράδοση και τις πηγές μας, στο κήρυγμα κατά κανόνα χρησιμοποιήθηκε η δημόδης μορφή της γλώσσας. Αυτή είναι η ισορροπία την οποία χάνουμε συνήθως. Αλλά και όσον αφορά τώρα τις οικονομικές σχέσεις, το κοινωνικό πνεύμα της Ορθοδοξίας, σωζόμενο στην παράδοσή της ως κοινοτισμός, διαποτίζει την ζωή συνόλου του έθνους, προσφέροντας την μοναστική ενορία, το μοναστήρι, ως πρότυπο μοντέλο που λένε οι επιστήμονες κοινωνικής συσσωμάτωσης. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες διαμορφώθηκε στον ελληνικό κόσμο ένα κοινωνικό πρότυπο μέσα από τη σύνθεση των αρχαίων ελληνικών κοινών και των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, λέγει ένας Γάλλος επιστήμονας. Τον 4ο αιώνα ο Μέγας Βασίλειος εξάλλου οργάνωσε το μοναστήρι κοινοδιακά, προσφέροντας μόνιμη έκφραση κοινωνικής υπάρξεως αλλά και μόνιμο κοινωνικό πρότυπο στην διαχρονική πορεία του Ορθοδόξου γένους. Ο ναός απέβει έτσι κέντρο της κοινωνικής ζωής, κάτι ανάλογο με το καθολικό στην μοναστική ενορία, αδελφότητα. Η θέαση δε της ζωής ως ενιαίας και διάσπαστης ενότητας και ολότητας, όπως σε τονίζει από τον συντονιστή μας, χωρίς διάσταση ανάμεσα στην θρησκευτική και την κοινωνική, την πολιτική σφαίρα, δεν υπάρχουν πνευματικά και κοινωνικά. Όλα είναι πνευματικά, αφού αναφέρονται στον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα και εφόσον ο άνθρωπος, ο διφυής άνθρωπος ολόκληρος πορεύεται ή μπορεί να πορευτεί προς τη θέωση. Η ισορροπία όμως αυτή θα διαταραχθεί με την εισβολή του πνεύματος αυτονομήσεως του κοινωνικού χώρου από το τέλος της τουρκοκρατίας ως καθαρά δυτική επίδραση. Η Εκκλησία με το κήρυγμά της ενίσχυε τον κοινοτικό θεσμό ως θεμελιακό παράγοντα στην επιβίωση του έθνους, συναδέλφωση του λαού, αλλά και πεδίο μοναδικό για την πολιτική έκφραση της κοινωνικής δυναμικής. Σημαντική δε προέκταση του κοινοτικού θεσμού υπήρξε η διαμόρφωση της οικονομικής ζωής με τη μορφή των συντεχνιών και των ποικίλων σωματιακών συσπυρώσεων και συσσωματώσεων εμπορικού χαρακτήρα.
Η συχνή χρήση στις περιπτώσεις αυτές του όρου αδελφότης φανερώνει την εκκλησιαστική επίδραση, από άλλωστε κάθε συντεχνιακή συσσωμάτωση είχε και έχει τον προστάτη Άγιό της και πανηγύριζε και πανηγυρίζει λειτουργικά τη μνήμη. Η ακατάλληλη αυτή διασύνδεση Ορθοδοξίας και Κοινοτισμού εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον όχι Ορθόδοξο Χριστιανό, αλλά Έλληνα, πραγματικό τον Ίωνα Δραγούμη. Είναι ο θεωρητικός του νεοελληνικού πολιτισμού, λέγει ο Δραγούμης. Όπου βρεθούν 10 Ρωμοί, Ορθόδοξοι Έλληνες δηλαδή, φτιάχνουν κοινότητα. Συνάζουν πρώτα χρήματα για την Εκκλησιά, τον ναό. Άμα τη χτίσουνε, φέρνουνε παπά, έπειτα και τις γυναίκες τους. Ύστερα με τους δίσκους της Εκκλησίας συνάζουν χρήματα και φτιάχνουν σχολείο, εκκλησία, σχολείο. Ο ελληνισμός είναι μια οικογένεια από ελληνικές κοινότητες, έλεγε ο Δραγούμης. Γι' αυτό καταργήσαμε την κοινότητα. Αλλά μας έμεινε η όντως κοινότητα που είναι η ενορία. Αυτοί δεν μπορούν να την καταργήσουν ποτέ, όπως τη συγκυρία. Τα ακούνε. Ο Πάστερνακ μας λέει, όπως και άλλοι, ότι εκεί μέσα στη φυλακή κοινωνούσαν από το κρασί που κατόρθωναν να μαζέψουν σταγόνα-σταγόνα και πήγαινε στη τουαλέτα ο παπάς με λαϊκά για να ευλογήσει το ψωμί και το κρασί και μετά κερνούσε όλους και άλλοι νόμιζαν ότι κάνουν ένα υποκυπώδες συμπόσιο ενώ αυτοί έπαιρναν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άμα θέλουμε δεν χάνεται τίποτα. Μεγαλεπίβολη όμως, πάω προς το τέλος, αποδεικνύεται η επίδραση του εκκλησιαστικού χώρου στην καλλιτεχνική δημιουργία του ελληνικού λαού σε κάθε έκφραση της τέχνης. Εκκλησιαστικά η τέχνη νοηματοδοτείται ως φανέρωση του έσω ανθρώπου του περιεχομένου της καρδίας. Η κατάφαση όμως της τέχνης σε όλες τις μορφές της από την Εκκλησία συνιστά συγχρόνως και εν Χριστώ ανανοηματοδότωση και μεταμόρφωση της τέχνης. Αφού πάβει να είναι αυτός ο σκοπός, μεταβαλλόμενη σε ποιμαντικό μέσο διακονία και αγιασμού του ανθρώπου και του κόσμου. Αφήνω ένα κομμάτι για να πάω στο τέλος. Στην χαλάρωση της εισέψεως, αν όχι και στην αποσύνδεση σε κάποιες περιπτώσεις ελληνισμού και ορθοδοξίας, συμβάλλουν δραστικά οι διάφορες θρησκευτικές προπαγάνδες και πολιτικοκοινωνικές ιδεολογίες που κατά τους τελευταίους αιώνες εισβάλλουν κατά συρροήν στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα μάλιστα υπάρχει το εξής τραγικό. Πρέπει να το δούμε για να καταλάβουμε την πορεία των πραγμάτων. Κάποτε η απειλή μας ήταν ο μαρξισμός, οι διάφοροι σοσιαλισμοί ανατολικού τύπου, άλλοτε ήταν ο μασονισμός και όλα τα άλλα σχετικά. Σήμερα από την περίοδο της αναδύσεως του τη συνδέσεως μαρξισμού και δυτικού καπιταλισμού είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή το κακό είναι διπλό στη δύναμή του. Διότι ό,τι κακό και απάνθρωπο γέννησε ο κομμουνιστοκρατούμενος κόσμος της Ανατολής συνεδέθη με ό,τι άθλιο εγέννησε ο μασονοκρατούμενος κόσμος της δυτικής κοινωνίας. Αληθινή επιβίωση της παραδόσεώς μας είναι δυνατή μόνον εκεί που σώζεται η συνέχεια του τρόπου ζωής που διαμόρφωσε η πατερική Ορθοδοξία. Όταν αδρανούν τα Ορθόδοξα κριτήρια, η Ορθοδοξία εκλαμβάνεται εύκολα ως ένα σύνολο θρησκευτικών εθίμων αναγκαίων για την διάσωση του εθνικού φρονήματος. Έτσι το βλέπουν οι περισσότεροι από τους πολιτικούς μας. Ο πολιτισμός μας σήμερα είναι το κινδυνευόμενο και προκείμενο. Η φράση ανήκει στο Μέγα Βασίλειο. Με την παράδοσή μας στην Ευρώπη και την γρεκινική αυτοϋποδούλωσή μας στον πολιτισμό της εντός εισαγωγικών, ανατρέπεται η πατερική ισορροπία στη σύζευση ελληνισμού-χριστιανισμού, μολονότι στο θέμα αυτό παρατηρείται σαφής αντίθεση ανάμεσα στην λογιοσύνη και το ευρύ λαϊκό σώμα που συνεχίζει εμπολής να δηλώνει αιμονή στην πίστη. Είναι όμως γεγονός ότι η μικροαστική κοινωνία, χριστιανικά, έχει τραφεί με το πνεύμα του δυτικού ευσεβισμού, στο οποίο το πατερικό ιδανικό του θεουμένου, του Αγίου, έχει ουσιαστικά υποχωρήσει.
προς όφελος του δυτικά θεωρουμένου Χριστού πολίτου, τα κείμενα το λένε, και στην ουσία ευχρίστου από τη μόνιμα φράγκικα προσανατολισμένη εξουσία, δηλαδή του ανθρώπου ρομπότ, κατά την επιτυχή έκφραση του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μόνιμες φυγόκεντρες τάσεις διακρίνονται και στον χώρο της τέχνης ήδη από τον 19ο αιώνα, που τροποδοτούν τον λαό με ακούσματα αναιρετικά της εθνικής μουσικής παραδόσεως, προερχόμενα από τη Δύση. Ο ελληνισμός, ήδη από την απότατη αρχαιότητά του όμως, είναι ανοιχτός σε όλο τον κόσμο, καταφάσκοντας την πολιτισμική ετερότητα και προσλαμβάνοντας από αυτήν ομοούσια στοιχεία προς την δική του πολιτισμική ταυτότητα, που συντελούν στην διάσωση και αύξησή της. Είναι γνωστή η επισήμανση του Πλάτωνα στην Επινομία. «Ότι περ Έλληνες βαρβάρων παραλάβωση, κάλλιον τούτο εις τέλος εξεργάζονται». Παίρνουμε αυτό. Αλλά το κάνουμε καλύτερο να προχώρουμε βάση. Από τα τέλη όμως της... 2 λεπτά, ακόμα, πατέρα. Από τα τέλη όμως της Τουρκοκρατίας άνοιξαν όλες οι κερκόπορτες μας από τους δυτικόπληκτους, τους ευρωπαϊστές μας, κατά ζουράρι ευρωλιμούριδες, και μετακαινώνονται συνεχώς αυτούσια στοιχεία του ευρωπαϊκού χώρου γεννήματα μιας διαφορετικής διαχρονικά πολιτιστικής διαδικασίας, που νοθεύουν την ελληνοορθόδοξη πολιτιστική παράδοση και τελικά την αναιρούν, υποκαθιστώντας τα συστατικά της. Και αυτό λόγω της καλλιεργούμενης κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης ευρωμανίας, συνέπεια της οποίας είναι και η από το 1830 αρξαμένη ευρωπαϊκή φραγκική κατοχή στην χώρα μας, την κορύφωση της οποίας ζούμε σήμερα ως έθνος. Λόγω της οικονομικής καταράπωσης και κατάρρευσής μας, η κατοχή γίνεται σήμερα περισσότερο αισθητή. Ο εκκλησιαστικός χώρος όμως, από την φύση του και λόγω της παραδόσεώς του, έχει την δύναμη να αποτρέψει την πολιτισμική αλωτρίωση του έθνους, που συνδέεται άμεσα με την πνευματική και υπαρκτική διάλυσή του, του έθνους, μέσα στην νεοεποχήτικη Ιωάννη. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, σεβαστών προεδρείων, αγαπητοί αδελφοί, την δύναμη αυτή διασώζει και σήμερα η Εκκλησία μας, στα πρόσωπα των αξίων και γνήσια ορθοδόξων εκπροσώπων της. Αυτοί οι γνήσιοι ηγέτες μας, μαζί με το ορθόδοξο λίμα του λαού μας, μπορούν να αντιμετωπίσουν την νεοεποχήτικη και φράγκο κατασκευασμένη ηγεσία της χώρας μας.